Συγκρατώ όμως και όσα ακούστηκαν σε πολιτικό επίπεδο την ξεκάθαρη καταδίκη της προκλητικής συμπεριφοράς της Τουρκίας από την ηγεσία του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Όπως γυρίσαμε εμείς την πλάτη στις εμπριστικές αναφορές στη χθεσινή τελετή για τον αγωγό ΤΑΝΑΠ, έτσι και η Ευρώπη στέκεται απέναντι στην παραβίαση των διεθνών κανόνων. Κάτι που θα ζητήσω και από τον ΝΑΤΟ στη μεθαυριανή του σύνοδο στο Λονδίνο. Μια συμμαχία δεν μπορεί να στέκεται αδιάφορη όταν ένα μέλος της παραβιάζει ανοιχτά το διεθνές δίκαιο και στρέφεται έτσι κατά άλλου μέλους της. Η τακτική των ίσων αποστάσεων αδικεί κατάφορα την πατρίδα μας. Ουδέποτε επεδίωκε, ούτε επιδιώκει την ένταση στην περιοχή μας. Ξέρει όμως να υπερασπίζεται τα δικαιώματά της με αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα.